Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο χώρο του ξενοδοχείου Ντιλάκ εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα το ρόλο των συνεταιριστικών τραπεζών στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία παρουσία βουλευτών της Ηπείρου, τοπικών θεσμικών παραγόντων, σημαντικού αριθμού επιχειρηματιών, συνεταίρων καθώς και στελεχών της τράπεζας. Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, Κωνσταντίνος Ζωνίδης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και επιγραμματικά παρουσίασε τους λόγους που δίνουν στην τράπεζα σήμερα τη δυνατότητα να ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Με κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης, τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Θεόδωρο Μητράκο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τα πλέον υπεύθυνα χείλη μια εις βάθος ανάλυση της σημερινής κατάστασης της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα. Ο κύριος Μητράκος τόνισε πως είναι αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, των συνεταιριστικών τραπεζών και ιδιαίτερα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, καθώς μπορεί να επιτελέσει σημαντικό έργο και ρόλο στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της μικρομεσαίας. Κατόπιν στο βήμα ανέβηκε ο κύριος Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Ο κύριος Βαρλαμίτης ανέλησε εν συντομία το τραπεζικό σύστημα, τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει. Θέλοντας να τονίσει το σημαντικό ρόλο που μπορούν οι συνεταιριστικές τράπεζες να διαδραματίσουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, είπε χαρακτηριστικά: «Ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι μικρές περιφερειακές τράπεζες, θα έπρεπε να τις ανακαλύψουμε». Ο εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος Βασίλης Τσουκανέλης παρουσίασε συνέχεια το πρόγραμμα SeaGreece, το οποίο είναι, όπως είπε, ένα εργαλείο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στην εξασφάλιση χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Τέλος, το λόγο έλαβε ο κύριος Χρήστος Παπαδόγιαννης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και πρόεδρος του ΤΕΑΕΠΑΕ. Ο κύριος Παπαδόγιαννης εξήγησε την απόφαση του να συμμετάσχει ενεργά τόσο στο μετοχικό κεφάλαιο όσο και στη διοίκηση της τράπεζας. Εκείνο που θα είμαι σύντομος, σίγουρα σας το λέω, η ελληνική οικονομία μαστίζεται από μακροχρόνια ύφεση. Το γεγονός αυτό επηρεάζει σημαντικά τον τραπεζικό κλάδο της χώρας μας και ιδιαίτερα τις συνεταιριστικές τράπεζες που δεν είχαν την ευκαιρία προγραμμάτων στήριξης. Ήδη το 40% του κλάδου δεν είναι πλέον σε λειτουργία. Μετά από 7 χρόνια ύφεσης, διαφαίνεται πλέον ότι η ελληνική και ειδικότερα η τοπική οικονομία έχουν πλέον άλλες προοπτικές και ευκαιρίες δυναμικής ανάπτυξης. Η πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα έχει δείξει σημαντικό βαθμό ανθεκτικότητα στην οικονομική κρίση και η εποχή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχει πλέον και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί. Οι συνεταιριστικές τράπεζες καλούνται να βρουν δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το τμήμα της αγοράς, ανεξάρτητα με τη φάση ύφεση ή ανάπτυξη στην οποία βρίσκεται σήμερα η οικονομία μας. Όλο το τραπεζικό σύστημα οφείλει να ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή και κύριες συνεταιριστικές τράπεζες που κατάφεραν να διασωθούν κόντρα σε όλα τα δυσμενή σενάρια με δικές τους δυνάμεις και χωρίς άλλα προγράμματα στήριξης. Η Τράπεζα Ηπείρου, όπως γνωρίζετε, αντιμετώπισε πρωτοφανείς προκλήσεις με πλέον πρόσφατη αυτή την ανάγκη ανακεφαλοποίηση το Δεκέμβριο του 2015. Με τη σημαντική ενίσχυση που ενδέχθηκε από τη συμμετοχή του ΤΕΑΠΑΕ, την ενδυνάμωση, τη συνετή διοίκηση και με συνεχή προσπάθεια, κατάφερε να βρεθεί σήμερα στην ευχάριστη θέση να ταινίζει το μέλλον της με αισιοδοξία. Από την πρώτη στιγμή οριοθετήσαμε ότι βασικός μας στόχος είναι η μετεξέλιξη της τράπεζας σε ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα που θα στηρίζει ενεργά την τοπική και όχι μόνο οικονομία και επιχειρηματικότητα. Οριοθετούμε μετά από τη Γενική Συνέλευση και σήμερα στην πράξη το κοινό όραμα να είμαστε η πιο φιλική, άμεσα προσπελάσιμη και ηγέτιδα μεταξύ των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα. Το πενταετές επιχειρησιακό πλάνο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου αποτελεί το πλαίσιο και τη διαδρομή υλοποίηση του κοινού μας οράματος. Είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι η τράπεζα είναι μικρή και ευέλικτη και διαθέτει στελέχη με πείρα και όραμα. Με τις νέες επενδύσεις που περιγράφτηκε στο επιχειρησιακό πλάνο μας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ στις υποδομές της, αποκτά και τα μέσα που θα υπηρετήσουν τη δυναμική που της χρειάζεται.
Τέλος, ο κύριος Παπαδόγιαννης ανακοίνωσε την απόφαση του στρατηγικού επενδυτή ΤΑΕ ΕΑΠΑΕ να συμμετάσχει στην αναγγελθήσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με 5 εκατομμύρια ευρώ σε μια αποφασιστική κίνηση για την περαιτέρω ενδυνάμωση της τράπεζας. Η τράπεζα, εκτός από τη στενή τραπεζική λειτουργία, μέσω της οποίας ακόμα και σε αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης συνέχιζε να στηρίζει με τις δυνάμεις που της αναλογούν την τοπική οικονομία, αφήνει και ένα σημαντικό αποτύπωμα στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η δημιουργία ενός οικοσυστήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας δεν θα εξαλείψει τις δυσκολίες στην πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών στο τραπεζικό σύστημα, θα λύσει όλα μας τα προβλήματα. Όμως μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό κομμάτι του πάζλ, όπως αυτό διαμορφώνεται πλέον, φέρνοντας στο φως νέες ιδέες και νέα μοντέλα οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Η φιλοσοφία αυτή και η ανάπτυξη κατάλληλης για τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας τραπεζικής πρακτικής διαπνέει ένα μεγάλο μέρος του πενταετούς αναπτυξιακού επιχειρηματικού σχεδίου της τράπεζας. Οφείλω σε αυτό το σημείο να κάνω μια μικρή αναφορά στο τι έχει συμβεί μετά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο της τράπεζας του ΤΑΕΑΠΑΕ. Τι έκανε το ΤΑΕΑΠΑΕ μέσα στον 1,5 χρόνο συμμετοχής του, στον 1,5 χρόνο αυτής της κοινής πορείας, στον 1,5 χρόνο από την έναρξη αυτού του καινοτόμου επιχειρήματος. Συνέβαλε να υπάρξει αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης προς την τράπεζα, να υπάρξει σταθερότητα και αξιοπιστία, να υπάρξει διασφάλιση των καταθέσεων, να υπάρξει αύξηση της αξίας περιουσίας των συνεταίρων που συμμετείχαν στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας και συγχρόνως να υπάρξει ένα πολύ δημιουργικό κλίμα μεταξύ ταμείου και τράπεζας που αποτελεί, κατά την άποψή μας, μια πολύ μεγάλη βάση για το εγχείρημα και την υλοποίηση του κοινού οράματος. Το όραμα και η φιλοσοφία του κυρίου Μετόχου ταιριάζει με το στρατηγικό πλάνο της διοίκησης της τράπεζας. Είναι ένα πλάνο αρκετά φιλόδοξο και παράλληλα ρεαλιστικό. Έχουμε και την πίστη και τα μέσα και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού για να το υλοποιήσουμε. Και επειδή είναι πραγματικά μια πολύ πλήρης παρουσίαση από μεριάς του κυρίου υποδιοικητή και για να γίνουν όλα αυτά που είπε, χρειάζεται κεφαλαιακή υπάρκεια και επιχειρησιακό πλάνο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, μπορούμε σήμερα να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, το Ταμείο θα συμμετάσχει αναλογικά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σπύρου. Η συμμετοχή μας ανέρχεται εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσό της επένδυσης στο 2,17% περίπου του συνολικού ύψους των επενδύσεων του Ταμείου. Σχεδιάζουμε και έχουμε τη δύναμη να δημιουργήσουμε μια ισχυρή συνεταιριστική τράπεζα. Καλούμε τους σημαντικούς παράγοντες και εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, τους σημαντικούς παράγοντες της οικονομίας του τόπου να συμπορευτούν και να συστρατευτούν μαζί μας στην υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου, συμμετέχοντας στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της συνεταιριστικής τράπεζας Σπύρου. Και στη συνέχεια καλούμε και όλους τους σημερινούς μεριδιούχους να στηρίξουν το όραμά μας.